Στο μέτρο του συντάγματος από σήμερα και για τρεις ημέρες οι μαθητές και οι γονείς τους θα βρουν στο μπαζάρ της UNICEF σχολικά σακίδια, τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, γόμες, χάρακες και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα παιδί για να ξεκινήσει στο σχολείο, όλα με εξαιρετικά σχέδια και χρώματα. Με φέρει η γιαγιά μου και ήρθα εδώ σαν εθελόντρια για να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Για να μπορούμε να βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μικροί και μεγάλοι αγκάλιασαν το παζάρι σχολικών ειδών της UNICEF και στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα προσφοράς και αλληλεγγύης. Ναι, μου αρέσει διότι βοηθάω τον κόσμο. Είναι πολύ ωραία. Κι εγώ είμαι εθελόντρια της UNICEF πολλά χρόνια και μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω γιατί βοηθάω κάποια παιδιά που δεν έχουν όλες τις ανέσεις που έχουμε εμείς. Για παράδειγμα, υπάρχει πόλεμος στη χώρα τους ή υποσιτίζονται ή υποφέρουν από αρρώστιες και έτσι αγοράζοντας ένα τετράδιο ας πούμε της UNICEF βοηθάμε κάποια παιδάκια να πάνε σχολείο και βοηθάμε, συντελούμε στο έργο της UNICEF. Ο στόχος της ανθρωπιστικής οργάνωσης είναι να στείλει στο σχολείο όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Αυτά τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα της UNICEF που στέλνουν στο σχολείο όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, εξοπλίζουν αίθουσες σχολικές, μοιράζουν βιβλία σε παιδιά που δεν έχουν, μοιράζουν σχολικά είδη σε παιδιά που δεν έχουν και επίσης βέβαια βοηθάνε και σε πιο βασικές ανάγκες όπως είναι το νερό, όπως είναι το φαγητό σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα υποσιτισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Στον ίδιο χώρο παρουσιάζεται έκθεση φωτογραφίας με θέμα εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, καθώς και ντοκουμέντα από τις παρεμβάσεις της UNICEF για τα παιδιά που πλήττονται από την κρίση στη Συρία. Το μπαζάρ θα διαρκέσει από σήμερα και έως την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.